Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κίδων. Καθοριστικό ρόλο στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στο δάσος του Αγίου Παύλου στα Σφακιά διαδραμάτισε το πυροσβεστικό ελικόπτερο Φλόγα 2 από την Αθήνα. Μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Συμβολικός αποκλεισμός της εφορίας χανίων από αγρότες και κτηνοτρόφους. Σύμπραξη ιδιωτών και δημοσίου για την ανέγερση νέου δικαστικού μεγάρου στο Ηράκλειο. Συνάντηση στην Αθήνα. Αλλάζει ο καιρός στις επόμενες ώρες στην Κρήτη. Βροχερό το σκηνικό του καιρού. Για την ανάγκη να υπάρχει σεβασμός στην πιο βασική μας αρχή, στην τήρηση των συμφωνηθέντων και των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στις δηλώσεις του μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τούσκ στο Μέγαρο Μαξίμου. Από την πλευρά, το πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τούσκ απευθύνει έκκληση προς όλους τους πιθανούς πρόσφυγες και μετανάστες να μην έρθουν στην Ελλάδα, διότι δεν θα είναι πλέον χώρα τράνζιτ και η Ευρώπη. Σαφές μήνυμα προς τους Ευρωπαίους εταίρους έστειλε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τούσκ ότι η Ελλάδα έχει αναλάβει δυσβάσταχτο βάρος και απαιτεί να τηρηθούν οι συμφωνίες από όλες τις χώρες, χωρίς να γίνονται μονομερείς ενέργειες όπως το κλείσιμο των συνόρων. Μόνο σεβόμενοι ο ένας τον άλλον μπορούμε να συνεχίσουμε. Και τέτοιες ενέργειες που έγιναν τούτες τις μέρες είναι ενέργειες απαράδεκτες και πρέπει να αποδοκιμαστούν από όλους. Η Ελλάδα, επαναλαμβάνω, δεν πρόκειται να αφήσει κανέναν αβοήθητο. Θα δημιουργήσει εγκαταστάσεις αξιοπρεπούς, προσωρινής όμως διαμονής. Δεν θα επιτρέψουμε η Ελλάδα ή και καμία άλλη χώρα να μετατραπεί σε αποθήκη ψυχών. Αίσθηση προκάλεσε ότι ο Ντόναλντ Τούσκ έκανε δημόσια προειδοποίηση στους πρόσφυγες να μην πιστεύουν τους λαθρέμπορους και να μην ξοδεύουν τα χρήματά τους άσκοπα. I want to appeal to all potential illegal economic migrants wherever you are from. Do not come to Europe. Do not believe the smugglers. Do not risk your lives and your money. It is all for nothing. Greece or any other European country will no longer be a transit country. The Schengen rules will enter into force again. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει το κύμα των μεταναστών που καθημερινά μεγαλώνει, καθώς όπως τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός μετανάστευσης Γιάννης Μουζάλας στην πρωινή εκπομπή του Αντένα, το προσφυγικό πρόβλημα θα διαρκέσει πάνω από 2 χρόνια. Εγώ νομίζω ότι θα είναι πολύ λιγότερη από τον. Από τις 150.000 που λέει ο κύριος Κοτσιάς. Ναι, ναι. Γιατί είναι μεγάλος ο αριθμός. Πού θα. Γιατί έχουμε, περάσει, αν θυμόσαστε, με ένα κύμα ανθρώπων πολύ μεγαλύτερο αριθμό. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ πιστεύω, δεν είναι τώρα πια η κρίση είναι καλύτερη, εγώ πιστεύω ότι ο αριθμός θα είναι πολύ λιγότερος, είναι διαχειρίσιμο πρόβλημα. Στα σύνορα με την Ελλάδα, οι Σκοπιανοί ενισχύουν τις δυνάμεις τους καθώς εκτιμούν ότι το πρόβλημα θα μεγαλώσει. Την περιοχή των Ελληνοσκοπιανών Συνόρων επισκέφθηκε ο Σλοβάκος Πρωθυπουργός, η χώρα του οποίου έχει επίσης κλείσει τα σύνορα και έγινε μάρτυρας δραματικής έκκλησης από πρόσφυγες να ανοίξουν τα σύνορα. Ο Σλοβάκος Πρωθυπουργός πάντως δεν έδειξε να συγκινείται και σε δηλώσεις του εμφανίστηκε προκλητικός. Η απαράδεκτη στάση του κυρίου Φίτσο συνεχίστηκε και εχθές όταν δεν έκρυψε σε δηλώσεις του το ανθεληνικό του μένος και την προσωπική του εμπάθεια για τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Σλοβάκος Πρωθυπουργός είχε δηλώσει ότι πρέπει να θυσιαστεί η Ελλάδα για χάρη της Ευρώπης, η Ελλάδα να γίνει ένα μεγάλο hot spot και ότι ο κύριος Τσίπρας ευθύνεται για αυτή την κατάσταση αφού δεν φρούρισε τα σύνορα με την Τουρκία. Σε ανοιχτή εκδήλωση στη Μυτιλήνη, ο Δημήτρης Κουτσούμπας κατηγόρησε τον ΝΑΤΟ και την Ευρώπη για την πολιτική του στη Συρία. Πρέπει να ανοίξει η συζήτηση ποιος φταίει που χιλιάδες οικογένειες ξεριζώνονται, ποιος φταίει που γυναικόπαιδα θαλασσοδέρνονται, ποιος φταίει που μικρά παιδιά πνίγονται. Αν ο Τσίπρας και ο Καμένος θέλουν κι άλλους λαθρομετανάστες, να τους πάρουν σπίτια τους. Γιατί ο ελληνικός λαός δεν τους θέλει και η Χρυσή Αυγή θα αντισταθεί στεναρά στο σχέδιο αλλίωσης του πληθυσμού της Ελλάδος.
Το προσφυγικό και οι δράσεις που πρέπει να αναλάβει ο Δήμος Χανίων για την αντιμετώπιση του ήταν το κεντρικό θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου. Με ενδεχόμενο να δεχτεί και η Κρήτη πρόσφυγες, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση κτηρίων του πρώην ψυχιατρίου για τη φιλοξενία προσφύγων που θα καταλήξουν στο νησί από τα νότια και την παράλληλη μετατροπή των χώρων σε μόνιμη δομή που κατ' επέκταση θα φιλοξενήσει και τους αστέγους που τώρα φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις της παιδικής κατασκήνωσης Καλαθά. Πρόταση για φιλοξενία ασυνόδευτων προσφυγόπουλων στα Χανιά αναμένεται να υποβάλει στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής η Δημοτική Αρχή μετά την ομόφωνη έγκριση της πρότασης του Δημάρχου Τάσου Βάμβουκα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Παιδιά που σήμερα βρίσκονται εγκλωβισμένα στην Ελλάδα έχοντας χάσει τους γονείς τους, υπάρχει δυνατότητα να βρουν ένα προσωρινό έστω καταφύγιο σε χώρο που θα οργανώσει κατάλληλα ο Δήμος. Αυτή την πρόταση την έκανα διότι θεωρώ ότι τα παιδιά αυτά βρίσκονται στο μέγιστο κίνδυνο από όλο αυτό τον πληθυσμό ο οποίος φτάνει στην πατρίδα μας, είναι έρμεα εγκληματικών ενεργειών. Τα στοιχεία δε δείχνουν ότι αυτά έρχονται από την Ευρώπη, ότι 75.000 τέτοια παιδιά πέρασαν στην Ευρώπη το 2015 και ότι 10.000 από αυτά τα παιδιά χάθηκαν. Νομίζω ότι ως Δήμος ακόμα και ένα παιδί να καταφέρουμε να σώσουμε, νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό έργο. Σύμφωνα με την Europol, το 27% των μεταναστών και προσφύγων είναι ανήλικοι. Κάποιοι από αυτούς είναι με τις οικογένειές τους, κάποιοι τις χάνουν στο μακρύ και επικίνδυνο ταξίδι τους. Ένα μικρό αριθμό αυτών των παιδιών ζήτα να φιλοξενήσει ο Δήμος με τη σύμφωνη γνώμη όλων των δημοτικών παρατάξεων. Οι προτάσεις που έγιναν μέσα από το Δήμαρχο, που αφορά να εγκρίνουμε κάποιες δαπάνες για να προσφέρουμε κάποια προϊόντα, για να συμβληθούν όλοι οι φορείς εθελοντισμού, όλοι οι κοινωνικοί φορείς και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να δείξουμε την αλληλεγγύη μας και να αποστείλουμε βοήθεια. Επίσης, να διεκδικήσουμε το χώρο του παλιού ψυχιατρίου, όπως και κατά το παρελθόν είχαμε διεκδικήσει, στο να έρθει στο Δήμο και να χρησιμοποιηθεί για κοινωνικούς σκοπούς, είναι όλες σύμφωνες και συμφωνούμε μαζί του και τις επικροτούμε. Ο Δήμαρχος χθες έκανε δηλώσεις προχθές, οι οποίες δεν συνάδουν με αυτό το κλίμα και κάτω από την πίεση του κόσμου και την πίεση των κινημάτων, σήμερα ήρθε με μια σωστή πρόταση, όπου την αγκάλιασε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, ή τουλάχιστον οι περισσότεροι, η οποία λέει ότι πρέπει να δημιουργήσουμε δομή φιλοξενίας στην πόλη μας, στο ψυχιατρίο, να διεκδικήσουμε τα κτίρια του ψυχιατρίου που σαπίζουν, να στείλουμε τρόφιμα και φάρμακα στους πρόσφυγες, να φιλοξενήσουμε παιδιά τα οποία είναι ασυνόδευτα και όλα αυτά σε ένα κλίμα τέτοιο το οποίο να πραγματικά να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας και στις αγωνίες που έχουμε για αυτό τον πόλεμο ο οποίος μένεται στην περιοχή μας. Για την ανάγκη συνολικής αντιμετώπισης του προσφυγικού μίλησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Νίκος Παπαντονάκης και Σεραφείμ Ρίζος, οι οποίοι πάντως υπερψήφισαν την πρόταση για φιλοξενία ασυνόδευτων προσφυγόπουλων στα Χανιά. Εμείς πιστεύουμε ότι για να λυθεί το πρόβλημα πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος. Τον πόλεμο μπορεί να το σταματήσουν μόνο οι λαοί. Ο λαός μας έχει δείξει την αλληλεγγύη του. Είμαστε θετικοί σε οτιδήποτε βοήθεια και αλληλεγγύη μπορεί ο Δήμος να βοηθήσει. Ο λαός των Χανίων το έχει αποδείξει πολλές φορές. Αλλά πρέπει όμως να πιέσει ούτως ώστε να σταματήσει η ανάμειξη των υπεραλιστών και των ατοικών στις περιπολίες του Αιγαίου που καταστρέφουν την εθνική μας κυριαρχία. Οι προτάσεις της Δημοτικής Αρχής, παρόλο που τις στηρίξαμε κριτικά από τη δική μας την πλευρά, γιατί δεν μπορούμε να αρνηθούμε να φιλοξενήσουμε παιδιά, θεωρούμε ότι είναι πολύ λίγες. Οι πρόσφυγες, τονίζουμε από τη δική μας την πλευρά, είναι καλοδεχούμενοι. Θεωρούμε ότι χρειάζεται να έχουμε μια πολιτική ανοιχτών συνόρων, θεωρούμε ότι χρειάζεται να έχουμε μια πολιτική πραγματικής υποδοχής των προσφύγων, με δομές οι οποίες τις απαιτούμε για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τους πρόσφυγες και τα παιδιά τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων ενέκρινε κονδύλι για την αγορά τροφίμων και ειδών που θα διατεθούν για τους πρόσφυγες. Αναφορικά με το χώρο φιλοξενίας των ασυνόδευτων προσφυγόπουλων, αν γίνει αποδεκτή η πρόταση, θα εξεταστεί ακόμη και το ενδεχόμενο μίσθωσης. Την ώρα που σε πολλά μέρη της Ευρώπης υψώνονται φράχτες, κάποιοι θα πρέπει να ασχοληθούν με την τύχη αυτών των παιδιών. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο Ηράκλειο, καθώς έχουμε μια δυσάρεστη είδηση. Ένας άνδρας 62 περίπου ετών έχασε τη ζωή του νωρίς το απόγευμα σε τροχαίο που σημειώθηκε στο Ηράκλειο με μηχανή. Τις περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει τώρα ο συνάδελφος, ο Χάρης Λεοντάκης, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χάρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Άννα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς άλλο ένα τροχαίο δυστύχημα, ένα τροχαίο θανατηφόρο δυστύχημα στην Λεωφόρο Κνωσού, κοντά στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Ένας άνδρας έχασε την
τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε. Έπεσε με αυτήν στο κράσπεδο και σε ένα χαντάκι που υπήρχε εκεί, ένα φρεάτιο του δρόμου που υπήρχε εκεί. Όταν έφτασε το ασθενοφόρο, όταν ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΠ και πήγε ασθενοφόρο εκεί, δυστυχώς ήταν ήδη αργά για τον 62χρονο, ο οποίος είχε χάσει την ζωή του. Μάλιστα, οι περαστικοί άργησαν να αντιληφθούν ότι είχε χτυπήσει τόσο σοβαρά και όταν κλείθηκε το ασθενοφόρο ήταν ήδη αργά για τον 62χρονο. Μάλιστα, Χάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στα Χανιά τώρα. Υπό έλεγχο τέθηκε νωρίς το μεσημέρι με τη συνδρομή ελικοπτέρου Super Puma του πυροσβεστικού σώματος η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αργά το απόγευμα της Τετάρτης σε δύσβατη περιοχή στο δάσος που βρίσκεται στην περιοχή του Αγίου Παύλου στο Δήμο Σφακίων. Το πρωί στο μονοπάτι Ε4 κατέβηκαν πυροσβέστες με αντλίες πλάτης και εξοπλισμό προκειμένου να σβήσουν τις εστίες των Χούμων. Την επιχείρηση συντόνιζε ο Περιφερειακός Διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης Γιάννης Μαραγκάκης. Το μοναδικό πευκοδάσος της Ελούδας που βρίσκεται ανάμεσα στην Αγία Ρουμέλη και το Λουτρό Σφακίων απείλησε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα και μένονταν μέχρι αργά το μεσημέρι. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε 4 διαφορετικά μέτωπα, στα οποία η πρόσβαση είναι αδύνατη και μόνο πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής και της ΕΜΑ κατάφεραν να προσεγγίσουν. Σύμφωνα με τον Περιφερειακό Διοικητή Κρήτης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γιάννη Μαραγκάκη, πρόκειται για εμπρισμό. Θέλω να σας πω ότι από χθες εξελίχθηκε η πυρκαγιά αυτή σε 4 σημεία, που σημαίνει ότι δεν πρέπει να ήταν τυχαία. Ήταν μεγάλη ένταση, ανέβαινε προς τα βουνά. Παντρώσαμε εμείς στο χωριό πάνω τον Άι Γιάννη με 2 πυροσβεστικά αυτοκίνητα και στη συνέχεια γίνανε 4. Μήπως απειληθεί το χωριό. Η φωτιά έκαιγε όλη τη νύχτα της Τετάρτης, χωρίς ωστόσο να καταστρέψει σημαντικό αριθμό δέντρων του πευκοδάσους. 30 άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας βρέθηκαν στην περιοχή των Σφακίων, ενώ κινητοποιήθηκε και δύναμη της ΕΜΑΚ από το Ηράκλειο. Δεν εγκυμονεί κινδύνους. Ζωντανό μέτωπο που να απειλεί δεν υπάρχει, είναι μόνο καπνός. Έχει κληθεί και η φλόγα 2 από την Αθήνα του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος στο ελικόπτερο, το Super Puma, το οποίο μπορεί να πάρει 400 λίτρα και σε 2,5 ώρες θα το έχουμε και αυτό εδώ πέρα στην περιοχή. Το μεσημέρι το πυροσβεστικό ελικόπτερο φλόγα 2 πραγματοποίησε ρήψεις νερού θέτοντας υπό έλεγχο την πυρκαγιά. Το δάσος το οποίο είναι μεταξύ Αγίας Ρουμέλης και Μάρμαρα, στον Άγιο Παύλο, είναι ένα δάσος το οποίο, ξέρετε, είναι γύρω στο 1,5 χιλιόμετρο από την ακτή και 100 μέτρα μέσα. Είναι ένα δάσος, ένα ωραίο δάσος, αλλά ευτυχώς δεν καίγεται αυτό καθ' αυτό. Στην άκρη του δάσους και όπως ανεβαίνει στα γκρεμνά, καίγονται τα γκρεμνά δηλαδή και οι κάθετες τομές του, του δάσους. Είναι δασική έκταση Πεύκα και Κυπαρίσια. Η κατάσταση δεν είναι και τόσο απειλητική όπως φαίνεται σήμερα. Το έργο των πυροσβεστών ήταν εξαιρετικά δύσκολο και χρειάστηκε να διασχίσουν το μονοπάτι Ε1 με αντλίες πλάτης προκειμένου να περιορίσουν τα 4 διαφορετικά πύρινα μέτωπα. Την προανάκριση διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας σε συνεργασία με υπαλλήλους της δασικής υπηρεσίας. Δείτε κυρίες και κύριοι στη συνέχεια του δελτίου μας. Οι επιστροφές ειδικού φόρου κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο, εκτός από το συμψηφισμό με τις φορολογικές υποχρεώσεις, θα συμψηφίζονται και με τις απλήρωτες ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, εφορίες και τελωνία, θα συμψηφίζουν τα ποσά που οφείλουν οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, με λήξη πρόθεσμα ή και μη λήξη πρόθεσμα χρέη των δικαιούχων προς το δημόσιο. Σε συμβολικό αποκλεισμό της εφορίας Χανίων προχώρησαν σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι που πρόσκειται στην Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Χανίων. Μετά, από 33 ημέρες στα μπλόκα, οι αγρότες θα συνεχίσουν τον αγώνα τους με άλλη μορφή κινητοποιήσεων. Έξω από το κτίριο που στεγάζονται οι οικονομικές υπηρεσίες και τα διοικητικά δικαστήρια, μεταφέρθηκε σήμερα ο αγώνας των αγροτών στα Χανιά που αντιδρούν στο υποκατάρτιση νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό και το φορολογικό. Συγκεκριμένα, αγρότες και κτηνοτρόφοι που ανήκουν στην Ενωτική Ομοσπονδία συγκεντρώθηκαν στις 11 το πρωί στην είσοδο του κτηρίου, πραγματοποιώντας παράσταση διαμαρτυρίας, χωρίς ωστόσο να παρεμποδίζουν τη λειτουργία τους. Μετά από τα μεγάλα χωράφια, όπως βλέπετε, ήρθαμε στην εφορία. Δεν το επιλέξαμε τυχαία. Η κυβέρνηση έδωσε. Υποχώρησε μάλλον να πούμε καλύτερα, λίγο στο φορολογικό. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ για να υπενθυμίσουμε ότι εμείς δεν πρόκειται να τα παρατήσουμε, θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι αυτές οι υποσχέσεις γίνουν πράξη. Βέβαια, εδώ δεν τελειώνει το ζήτημα, υπάρχει το αυτό που καίει τώρα είναι το ασφαλιστικό,
και πιθανόν να έρθει τώρα στη Βουλή. Οι συγκεντρωμένοι ύψωσαν πανό μπροστά από το κτίριο ενώ μοίραζαν μανταρίνια και φυλάδια με τα αιτήματά τους στους διερχόμενους πολίτες. Είναι κάποιοι νέοι αγρότες από το 9 οι οποίοι ακόμα είναι αδικημένοι. Κάποιοι που τους κόψανε μετά που περάσαν το σεμινάριο, μετά που περάσαν όλα, τους κόψανε και τα 14 χιλιάρικα που είχαν πάρει τώρα τον ζητάνε 21 πίσω. Τα έχουν πάει στην εφορία, τον ζητάνε πίσω 21. Το οποίο βέβαια αδυνατούν να τα δώσουν γιατί δεν τα έχουν σίγουρα, άμα τα είχαν δεν τα δίνανε. Οι επιδοτήσεις βασικά έπρεπε να τις έχουν πάρει οι ανθρώποι, έχουν κόψει πολλούς, ακόμη δεν έχουν βγει άκρη, ακόμη δεν έχουν πάρει, ακόμη κάνουν στάσεις. Να αναρωτηθεί ο ελληνικός λαός γιατί είμαστε αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιος είναι ο λόγος? Μήπως επειδή μπορούμε να πουλήσουμε τα σπεριδοειδή μας που μας φέρνουν από τρίτες χώρες, πορτοκάλια κτλ. Ένα προϊόν έχουμε για να βγάλουμε μια δραχμή το λάδι και αυτό το έχουν αφήσει στην Ιταλική και Ισπανική μαφία και τώρα μας φέρνει από τρίτες χώρες η Ευρωπαϊκή Ένωση, μας επιβάλλει να πάρουμε λάδι. Γιατί είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να λύσουν το προσφυγικό? Στο μεταξύ, ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Μανούσης Σταυριανουδάκης γνωστοποίησε ότι όταν κατατεθεί στη Βουλή το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, αγρότες και κτηνοτρόφοι από τα Χανιά θα βρεθούν στην Αθήνα, όπου μαζί με συναδέλφους τους από άλλες περιοχές της χώρας θα πραγματοποιήσουν διήμερη καθιστική διαμαρτυρία. Θα συνεχίσουμε μέχρι όταν θα κατατεθεί το νομοσχέδιο, διήμερο αποκλεισμό στην Αθήνα μπροστά στο Σύνταγμα. Δεν σταματάμε, φύγαμε από τα μπλόκα λόγω του ότι μας ετάξανε ότι θα δώσουν, εάν δεν τηρήσουν τις υποσχέσεις των, θα συνεχίσουμε πιο δυναμικά ακόμα. Δεν θα προλάβουν να βάλουν στην τσέπη τους την επιστροφή του ειδικού φόρου που περίμεναν να εισπράξουν οι αγρότες για τις ποσότητες πετρελαίου που εφοδιάστηκαν. Το Υπουργείο Οικονομικών έκανε δεκτή γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που προβλέπει ότι αν ο αγρότης έχει οφειλές σε εφορία, τελωνία και ασφαλιστικά ταμεία, τότε το δημόσιο μπορεί να συμψηφίσει τις ανοιχτές οφειλές με τα χρήματα που θα το επέστρεφε. Το πράσινο φως άναψε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους στις εφορίες, τα τελωνία, τον ΟΓΑ και άλλα ασφαλιστικά ταμεία να προχωρούν στον υποχρεωτικό συμψηφισμό των επιστροφών του ειδικού φόρου κατανάλωσης αγροτικού πετρελαίου κίνησης. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου, λίγο πριν έρθει η στιγμή να καταβληθούν οι επιστροφές του ενιαίου φόρου κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης στους αγρότες, οι εφορίες και τα τελωνία θα συμψηφίζουν τα ποσά των οφειλόμενων επιστροφών με ληξιπρόθεσμα ή μη ληξιπρόθεσμα χρέη των δικαιούχων προς το δημόσιο. Οι αγρότες που οφείλουν προς την εφορία, τελωνία ή ασφαλιστικά ταμεία, τυχόν επιστροφές από φόρους και από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του πετρελαίου των αγροτών, πλέον θα συμψηφίζονται με τις οφειλές αυτές. Δεν θα μπορούν δηλαδή να λάβουν πλέον, εάν οι αγρότες οφείλουν και ειδικά τώρα με την επιστροφή του, που προσδοκούσαν να πάρουν την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου κίνησης των αγροτών, πρώτα θα πρέπει να συμψηφιστούν οι οφειλές, εάν οφείλουν στην εφορία θα πρέπει να συμψηφιστούν με την επιστροφή. Εάν αυτό περισσεύει, τότε θα δούμε αν οφείλουμε τα τελωνία, αν οφείλουν στο τελωνίο θα συμψηφιστεί και αν περισσεύει θα συμψηφιστεί με εισφορές, με οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Στην συνέχεια, αν μετά τους συμψηφισμούς αυτούς απομένουν ποσά προς επιστροφή, αυτά θα συμψηφίζονται άμεσα με τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές των δικαιούχων προς τον ΑΓΑ ή προς άλλα ασφαλιστικά ταμεία. Αν μετά τους συμψηφισμούς αυτούς απομένει κάποιο υπόλοιπο, τότε αυτό θα εκταμιεύεται και θα καταβάλλεται στους δικαιούχους. Ουσιαστικά, τα ποσά των επιστροφών ενιαίου φόρου κατανάλωση αγροτικού πετρελαίου κίνησης, τα οποία θα είναι μειωμένα κατά 50% για την περίοδο από 1η δεκάδου 2015 έως την 39ου 2016, θα κατάσχονται μερικώς ή ολικώς από το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία έναντι οφειλών των αγροτών που τα δικαιούνται. Να υπενθυμίσουμε ότι έτσι κι αλλιώς ο ειδικός φόρος κατανάλωσης από τον Οκτώβριο του 2015 και εξής είναι μειωμένος κατά 50% και από 264 ευρώ ανά χιλιόλιτρο έγινε η επιστροφή του στα 130 ευρώ. Εν τούτης και αυτό το ποσό, εφόσον έχουν οφειλές οι αγρότες, δεν θα μπορούν να το εισπράξουν, αλλά θα πρέπει να συμψηφιστούν εφόσον έχουν χρέη, είτε με χρέη προς την εφορία, είτε με χρέη προς τα τελωνία, είτε με χρέη
προς τα διάφορα ασφαλιστικά ταμεία, ΟΓΑ κλπ. Το έργο της ανέγερσης του νέου δικαστικού μεγάρου Ηρακλείου θα γίνει μέσω σύμπραξης ιδιωτών και δημόσιου τομέα. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη η οποία προέκυψε μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα ανάμεσα σε τετραμελή αντιπροσωπή από το Ηράκλειο και την ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Μετά από 2 χρόνια πραξίας φαίνεται ότι κάτι κινείται για τη δημιουργία του νέου δικαστικού μεγάρου στο Ηράκλειο, καθώς στη συνάντηση που είχε χθες ο Δήμαρχος μαζί με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κατέστη σαφές ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα προχωρήσει τη διαδικασία της δημιουργίας του νέου δικαστικού μεγάρου με τη μέθοδο της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Μια μέθοδος που είχε επιλεγεί και πριν από 2 χρόνια, όμως τότε δεν είχε προχωρήσει. Είχαμε συνάντηση τόσο με την εταιρεία κτηριακές υποδομές στην οποία πλέον έχει συγχωνευτεί η Θέμης κατασκευαστική που είχε αναλάβει το έργο και με τον Υπουργό της Δικαιοσύνης. Υπάρχει πολιτική βούληση από πλευράς του Υπουργείου να προχωρήσει η υπόθεση και θέλω να πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε εξέλιξη. Προς το παρόν είμαστε στο στάδιο που πρέπει να εκδοθεί μια απόφαση από την Υπουργική Επιτροπή στην οποία συμμετέχει ο Υπουργός ο κύριος Σπύρτζης, ο επίσης Υπουργός ο κύριος Σταθάκης και ο κύριος Παραχευόπουλος, ο Υπουργός της Δικαιοσύνης. Πιστεύω ότι σε μερικές εβδομάδες θα πρέπει να εκδοθεί αυτή η απόφαση. Ο κύριος Λαμπρινός εκτίμησε ότι μέχρι τέλος Μαρτίου θα έχει υπάρξει η πολυπόθητη απόφαση που χρειάζεται από τους Υπουργούς Υποδομών και Δικαιοσύνης προκειμένου να προκηρυχθεί εκ νέου διαγωνισμός. Ένας διαγωνισμός ο οποίος την προηγούμενη φορά που είχε διεξαχθεί είχε καταστεί άγωνος εξαιτίας της άρνησης των τραπεζών να χρηματοδοτήσουν ένα τέτοιο εγχείρημα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, θα προκριθεί η μέθοδος των ΣΔΙΤ, δηλαδή της Συμπράξεως Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Εν πάση περιπτώσει, εμάς μας ενδιαφέρει να κατασκευαστεί το δικαστικό μέγαρο, γιατί είναι μια ουσιώδης έλλειψη για το Ηράκλειο και έχει περάσει αρκετός χρόνος από τότε που βγήκε ο πρώτος διαγωνισμός και κατέστη άγωνος εξαιτίας της μη επαρκείας των ελληνικών τραπεζών με τα πρότυπα που ζητούσε η Ευρώπη. Πιστεύω ότι θα έχουμε. Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα, εντατικά συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις μεταξύ των δανειστών της Αθήνας με στόχο την επιστροφή τους στην ελληνική πρωτεύουσα για την αξιολόγηση. Στο πλαίσιο αυτό, διεξήχθη χθες ο μυστικός δείπνος των δανειστών στις Βρυξέλλες. Οι πληροφορίες σχετικά με την έκβασή του είναι περιορισμένες, ενώ σύμφωνα με το Βήμα, φαίνεται πως οι θεσμοί ήρθαν πιο κοντά μεταξύ τους αναφορικά με τις εκτιμήσεις τους για το δημοσιονομικό κενό. Την άποψη ότι υπάρχουν πολλοί παίκτες που πιέζουν για να βρεθεί λύση το συντομότερο δυνατό στο γρίφο της ολοκλήρωσης της πρώτης αξιολόγησης, εξέφρασε σήμερα από το Βήμα της Βουλής ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος. Το θρίλερ παραμένει μετά το χθεσινό δείπνο για την Ελλάδα χωρίς την Ελλάδα. Η απόφαση για επιστροφή των θεσμών στην Αθήνα μετατίθεται για το Eurogroup της ερχόμενης Δευτέρας. Σημάδι σύγκλησης ωστόσο ανάμεσα στην Ευρώπη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο διαφάνηκε σύμφωνα με πληροφορίες στο θέμα του δημοσιονομικού. Γίνονται πολλές διεργασίες και πολλοί ψάχνουν για λύση. Οι διεργασίες να καμφθούν είναι οι απαιτήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γκύργη Κατάινεν, αναλαμβάνει διαμεσολαβητική πρωτοβουλία συναντώντας σήμερα την Κριστίν Λαγκάρτ σε μια προσπάθεια σύμφωνα με πληροφορίες να αναδείξει την πολιτική διάσταση του προβλήματος, καλώντας το Δουνουτού σε πολιτικό συμβιβασμό προκειμένου να δώσει εντολή επιστροφής στην Τέλεια Βελκουλέσκου στην Αθήνα. Εκπλαγείται αν για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, μέχρι ότου οριστικοποιηθεί και πώς ακριβώς θα γίνει η ελάφρυνση του ελληνικού δημόσιου χρέους, το Δουνουτού να παραμείνει ως τεχνικός σύμβουλος λίγο στην άκρη. Αποστάσεις από το Διεθνές Νομισματικό πήρε ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι αδιανόητο να κατανοήσει κάποιος τους λόγους των καθυστερήσεων. Στην ίδια επιτροπή, χθες ο Ευκλήδης Τσακαλώτος είχε προχωρήσει σε αιχμηρές δηλώσεις για τη στάση του Ταμείου. Λίγο πριν το χθεσινό βραδινό δείπνο στις Βρυξέλλες, προσδιορίστηκε και η ατζέντα του Eurogroup της Δευτέρας με βασικό θέμα και πάλι το ελληνικό πρόγραμμα. Στο επίκεντρο ασφαλιστικό δημοσιονομικό κενό, το νέο Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων και τα κόκκινα δάνεια. Στην πορεία της διαπραγμάτευσης αναφέρθηκε από το Βήμα της Βουλής ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος. Έκανα έντονα την ανησυχία μου για την καθυστέρηση από την πλευρά του Δουνουτού. Πιέζουν πάρα πολλοί παίκτες να βρεθεί λύση όσο πιο σύντομα γίνεται. Δεν ξέρω αν θα ηλυθεί στο Eurogroup, αλλά ξέρω ότι όλοι μιλούν με όλους, γίνονται και επίσημες και ανεπίσημες συναντήσεις.
Δραματικές μειώσεις στις κατώτατες συντάξεις έως και 40% θα υποστούν οι νέοι ασφαλισμένοι του ΟΑΕ που φεύγουν με 15 ετία στα 62 τους χρόνια ή με 20 ετία στα 50 ή 55 για μειωμένη πλήρη σύνταξη αντίστοιχα μητέρες ή χείροι πατέρες ανίκανων για εργασία παιδιών. Εγκύκλειος του ΟΑΕ που εκδόθηκε βάσει του νόμου του 3ου Μνημονίου ορίζει πως όσοι φεύγουν από 1η Ιουλίου του 2015 με τα κατώτατα όρια θα παίρνουν μέχρι τα 67 μόνο το οργανικό τμήμα της σύνταξής τους. Στον ΟΑΕ οι συντάξεις είναι κατά κύριο λόγο υψηλότερες από τα κατώτατα όρια, γι' αυτό και από τις εν λόγω δυσμενείς διατάξεις επηρεάζονται κυρίως οι γονείς ανίκανων για εργασία παιδιών. Τσεκούρι στις κατώτατες συντάξεις έως και 40% για όσους νέους ασφαλισμένους του ΟΑΕ φεύγουν με 15 ετία στα 62 ή με 20 ετία στα 50 ή 55 για μειωμένη πλήρη σύνταξη αντίστοιχα, βάζει εγκύκλειος του οργανισμού και μάλιστα αναδρομικά. Η εγκύκλειος του ΟΑΕ που εκδόθηκε βάσει του νόμου του 3ου Μνημονίου ορίζει πως όσοι φεύγουν από 1η Εβδόμου του 2015 με τα κατώτατα όρια θα παίρνουν μέχρι τα 67 μόνο το οργανικό τμήμα της σύνταξής τους, γεγονός που θα οδηγήσει σε συντάξεις ακόμη και των 201 ευρώ. Στον ΟΑΕ οι συντάξεις είναι κατά κύριο λόγο υψηλότερες από τα κατώτατα όρια, γι' αυτό και από τις εν λόγω δυσμενείς διατάξεις επηρεάζονται κυρίως οι γονείς ανίκανων για εργασία παιδιών. Βλέπουμε, είμαστε μάλλον θεατές στο ίδιο έργο. Βλέπουμε άλλη μία κολοτούμπα της κυβέρνησης. Μέχρι προχθές, εμάς οι επαγγελματίες διαφαρτυρόμαστε για το 20% που πάνε να επιβάλλει ασφαλιστικό φόρο για να μην μειώσει τις συντάξεις. Και σήμερα βλέπουμε διατάξεις οι οποίες μειώνουν τις συντάξεις των χαμηλοσυνταξιούχων. Των συντάξεις των 485 και 500 ευρώ. Κόβουν επιδόματα των 200 ευρώ στις συντάξεις των 700 ευρώ. 100.000 ασφαλισμένοι ΙΚΑ και ΟΑΕ του τελευταίου 8 μήνου καλούνται να επιστρέψουν χρήματα από τα 700, 600 και 700 ευρώ που πήρανε να επιστρέψουν, γιατί ήταν λέει πολλά και ζούσαν πλουσοπάροχα. Παράλογα πράγματα. Επιπλέον, όσοι ασφαλισμένοι εμπίπτουν στις νέες διατάξεις και στον τρόπο υπολογισμού του νόμου 3863 του 2010, δηλαδή είτε θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1η-1η του 2015, είτε έχουν θεμελιώσει έως τις 31 12 του 2014 και η σύνταξη αρχίζει από 1-9 του 2015, θα λαμβάνουν προσωρινή σύνταξη ίση με το 80% του δικαιώμενου οργανικού ποσού πλήρους ή μειωμένου. Αν έχει μάλιστα εκδοθεί με άλλον τρόπο υπολογισμού η σύνταξη, αυτή θα επαναπροσδιοριστεί. Θα πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να κάτσουν, να σκεφτούν πώς κυβερνιέται αυτή η χώρα. Δεν μπορείτε να βλέπουμε πάλι τέτοιες κινήσεις. Δυστυχώς, πάλι οι μικροί, οι μεσαίοι θα πληρώσουν τα έργα. Γιατί δεν αγγίζουν τη συντάξη των βουλευτών? Μιλάμε για συντάξεις 3-4.000 ευρώ. Γιατί δεν πειράζουν τις μεγάλες συντάξεις? Πάλι στο μικρό και στο χαμηλό συνταξιούχο, και από τη μία να μας λένε ότι δεν θα κάνουμε περικοπές και θα βάλουμε έκτακτη φορολογία. Άγιο είχε ο οδηγός αυτοκινήτου που λίγο μετά τη μία το μεσημέρι εξετράπει της πορείας του στα μεγάλα χωράφια, με αποτέλεσμα το όχημα να πέσει σε πεζούλια και να σταματήσει πάνω σε δέντρο. Ο οδηγός του οχήματος, ένας φοιτητής 21 ετών του Πολυτεχνείου Κρήτης, φορούσε ζώνη ασφαλείας, με αποτέλεσμα να μην τραυματιστεί και απεγκλωβίστηκε μόνο του από το γιοταχή. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η Τροχέα αλλά και το ΕΚΑΒ. Τη συνέχιση των κινητοποιήσεών τους μέχρι τις 16 Μαρτίου αποφάσισαν οι δικηγόροι ολόκληρης της χώρας. Οι δικηγόροι διαμαρτύρονται για το προσχέδιο του ασφαλιστικού της κυβέρνησης, σημειώνοντας μετά τα συμπεράσματα της αναλογιστικής μελέτης που συντάχθηκε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας ότι το σχέδιο νόμου προκαλεί αναλογιστική ανισορροπία στο Ταμείο Ασφάλισης Νομικών και πολλαπλασιάζει το πρόβλημα στο μέλλον. Τη συνέχιση των κινητοποιήσεών τους μέχρι και τις 16 Μαρτίου αποφάσισαν οι δικηγόροι όλης της χώρας. Παραμένουν διαμαρτυρόμενοι για το προσχέδιο του ασφαλιστικού της κυβέρνησης, σημειώνοντας μετά τα συμπεράσματα της αναλογιστικής μελέτης που συντάχθηκε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας, ότι το σχέδιο νόμου προκαλεί αναλογιστική ανισορροπία στο Ταμείο Ασφάλισης Νομικών και πολλαπλασιάζει το πρόβλημα στο μέλλον. Ανακοινώθηκε επισήμως από την Ολομέλεια του Δικηγορικού Συλλόγου των δικηγορικών συλλόγων, η αποχή των δικηγόρων της χώρας παρετάθη μέχρι 16 Μαρτίου 2016. Στις 15 του μήνα θα συνεδριάσει η Συντονιστική Επιτροπή να
αξιολογήσει την κατάσταση και να λάβει νέα απόφαση. Μέχρι του χρόνου τούτου, δηλαδή μέχρι 16 Μαρτίου, θα υπάρχει αποχή των δικηγόρων της Ελλάδος από τα δικαστήρια και ως εκ τούτου δεν θα γίνει κανένα δικαστήριο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, το προσχέδιο της κυβέρνησης καταστρατηγεί θεμελιώδεις αρχές του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, όπως ιδίως τις αρχές βιωσιμότητας και της ανταποδοτικότητας. Είναι αναξιόπιστο και οδηγεί απροσχημάτιστα σε αντισυνταγματική δίμευση του εισοδήματος των δικηγόρων. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να έχουμε επικοινωνία καμία με τον Υπουργό στο θέμα του ασφαλιστικού. Δεν υπάρχει διάλογος ούτε διάθεση διαλόγου. Και δυστυχώς δεν προωθούνται τα θέματα για να λυθεί το ζήτημα και να λυθεί και η αποχή των δικηγόρων που δημιουργεί μείζωνα προβλήματα στους πολίτες και στην πολιτεία. Άλλη όμως απάντηση από αυτή την οποία δίδομαι δια της αποχής δεν έχουμε εκ του παρόντος. Οι δικηγόροι ζητούν να αρχίσει ένας ανοιχτός διάλογος με όλους τους φορείς από μηδενική βάση, αλλιώς οι επιστημονικοί φορείς δηλώνουν παρόντες και θα απαντήσουν με συνέχιση των αγώνων. Καλούμε και πιέζομαι και καλούμε τον Υπουργό και την κυβέρνηση να αναλογιστεί τις ευθύνες τις οποίες έχουν από τα προβλήματα που δημιουργούνται από την αποχή και να έρθει να κάνει διάλογο για να βρούμε μία λύση την οποία, η οποία θα είναι αποδεκτή και από τις δύο πλευρές. Χωρίς διάλογο και χωρίς διάθεση διαλόγου δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουμε ούτε εμείς ούτε και η χώρα. Δείτε σε λίγο. Ολόκληρος ο Δήμος Πλατανιά οριοθετείται ως πλημμυρόπληκτος σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση. Αρμόδια υπηρεσία για το έργο της αποκατάστασης των ζημιών των κτηρίων από πλημμύρα της 31ης Δεκεμβρίου του 2014 και της 1ης Ιανουαρίου του 2015 ορίζεται η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών. Αγανακτισμένοι είναι οι γονείς των μαθητών του 35ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου, αφού τα παιδιά αναγκάζονται να κάνουν γυμναστική και διάλειμμα στο δρόμο. 4 τμήματα του σχολείου εδώ και αρκετά χρόνια στεγάζονται σε αίθουσες κοντά στο κεντρικό κτίριο του σχολείου, οι οποίες δεν διαθέτουν προαύλιο χώρο, με τους γονείς να ανησυχούν για την ασφάλεια των παιδιών τους. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου αποφάσισε να προβεί από σήμερα σε κινητοποιήσεις, έως ότου δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα. Γονείς και μαθητές σήμερα του 34ου Δημοτικού Σχολείου προχώρησαν σε κινητοποιήσεις, καθώς αυτό που ζητούν είναι να υπάρξει ένας χώρος για να μπορούν τα παιδιά να κάνουν διάλειμμα και όχι σε ένα μικρό κλειστό χώρο που βρίσκεται στην αυλή του ακατάλληλου κτηρίου όπου στεγάζεται το Δημοτικό Σχολείο. Για μια ακόμα φορά, οι γονείς άκουσαν υποσχέσεις από τη Δημοτική Αρχή και περιμένουν να δουν αν υλοποιηθούν. Πρώτη κίνηση δυσαρέσκειας για να στείλουμε ένα μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι τα παιδιά του 35ου είναι Ελληνόπουλα, δεν είναι προσφυγόπουλα, αξίζουν καλύτερης τύχης. Ζητάμε τα αυτονόητα, ζητάμε αυτός ο δρόμος εδώ που είμαστε, που ούτως ή άλλως είναι αδιέξοδο, να χαρακτηριστεί αύλιος χώρος και μαζί με ένα σχολικό τροχονόμο να μπορούν τα παιδιά μας να κάνουν τα αυτονόητα. Και όταν λέμε αυτονόητα, εννοούμε να κάνουν το διάλειμμά τους με τη στοιχειώδη ασφάλεια και να κάνουν και το μάθημα της φυσικής αγωγής επίσης με τη στοιχειώδη ασφάλεια. Για ποιο λόγο βρίσκονται στον δρόμο? Στον δρόμο βρίσκονται αυτή τη στιγμή γιατί πάρα πολύ απλά εδώ και πάρα πολύ μεγάλο διάστημα δεν υδρώνει κανένα αυτή, κανένα κανός ειδικού. Πήραμε σήμερα λίγο πριν μία διαβεβαίωση ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα γίνει μία σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Εμείς το κρατάμε αυτό. Μέχρι τον περασμένο Οκτώβριο τα παιδιά έκαναν μάθημα στον δρόμο μπροστά από το σχολείο που είναι αδιέξοδο. Όμως τα παράπονα από τους γείτονες ανάγκασαν το Σύλλογο Διδασκόντων να σταματήσει ουσιαστικά τα παιδιά να κάνουν διάλειμμα στο δρόμο. Είναι αρκετός ο χώρος, σίγουρα δεν είναι αρκετός ο χώρος, αλλά περιμένουμε την απόφαση της Δημοτικής Αρχής, η οποία με διαβεβαίωσαν ότι θα κάνουν τα δύνατα να τα ήδη κάνανε, βάλανε κάποιες πινακίδες εδώ να απαγορευτεί το παρκάρισμα μπροστά από την είσοδο των παρατημάτων. Και περιμένουμε και περαιτέρω ενέργειες. Μας διαβεβαιώσαν ότι εντός λίγων ημερών θα έχουμε κάποια αποτελέσματα. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ώρες με κύρια χαρακτηριστικά του τις βροχοπτώσεις, οι οποίες μάλιστα αναμένεται να διατηρηθούν μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής κατά τόπους. Στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται ο μετεωρολόγος Μανώλης Λέκας προκειμένου να μας δώσει την αναλυτική πρόγνωση. Κύριε Λέκα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κωνσταντίνου, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Πώς θα είναι το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ώρες, να αναμένουμε βροχές? Κοιτάξτε, επιβεβαιώθηκε για σήμερα τουλάχιστον η αλλαγή αυτή στο σκηνικό του καιρού
Μάλιστα και με μια ξαφνική μπόρα που σημειώθηκε και στα Χανιά ακόμα, αλλά πιο χαρακτηριστικά και πιο περισσότερα βροχομετρικά είχαμε στις νοτιοδυτικές περιοχές των Χανίων. Δυστυχώς οι περιοχές αυτές, έβρεξε μάλλον στις περιοχές αυτές, χωρίς όμως να βρέξει στην περιοχή όπου ήταν η πυρκαγιά που μένεται, με αποτέλεσμα να μην βοηθήσει στην κατάσβεσή της. Παρ' όλα αυτά, εκτιμούμε ότι τις επόμενες ώρες οι βροχές θα συνεχίσουν ή μάλλον θα ξαναρχίσουν να εμφανίζονται στα νοτιοδυτικά της Κρήτης και μάλιστα αισιοδοξούμε να βοηθήσουν και στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Mm-hmm. Θα βρέξει όμως και στις περιοχές των Χανίων, δηλαδή για τις βορειότερες περιοχές απόψε, καθώς επίσης και σε περιοχές μέχρι το Ρέθυμνο. Τώρα για αύριο Παρασκευή αναμένεται ότι πρόσκαιρα ο καιρός θα κάνει μια θα λέγαμε βελτίωση τις πρωινές ώρες. Παρόλα αυτά οι νεφώσεις εκ νέου θα ξαναυξηθούν και θα σημειώνονται βροχές μάλιστα προς το μεσημέρι. Περιμένουμε μια μικρή ένταση των βροχοπτώσεων ιδιαίτερα εδώ στις δυτικές περιοχές της Κρήτης, γιατί ανατολικότερα τα φαινόμενα θα είναι πιο εξασθενημένα. Και μάλιστα δεν αποκλείεται να δούμε και να συνεχίζονται κάποιες πιο ασθενείς παροδικές βροχές μέχρι και το απόγευμα της Παρασκευής, ότι από εκεί και μετά ο καιρός θα βελτιωθεί. Ένα άλλο χαρακτηριστικό βέβαια είναι η ενίσχυση των ανέμων, οι οποίοι ήδη και τώρα πνέουν με εντάσεις στα 5 και με 6 μποφόρ στα δυτικά και νότια της Κρήτης. Αύριο θα διατηρηθούν τις πρωινές ώρες με αυτές τις εντάσεις, αλλά πολύ γρήγορα θα ενισχυθούν και έτσι προς τις μεσημβρινές ώρες η ένταση των ανέμων θα είναι στα 6 με 7, τοπικά μάλιστα στα δυτικά, βορειοδυτικά των Χανίων και τα 8 μποφόρ. Θα διατηρηθούν μέχρι το βράδυ και φαίνεται ότι σταδιακά τις βραδινές ώρες Παρασκευής, ξημερώματα Σαββάτου θα εξασθενήσουν. Και η θερμοκρασία σε επίπεδα θα λέγαμε ανοιξιάτικα ως επιτοπλίστων, με την ελάχιστη να είναι κοντά στους 10 βαθμούς Κελσίου και τη μέγιστη να φτάνει στους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα. Κύριε Λέκα, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Προχωρά τώρα η διαδικασία για την αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια που επλήγησαν από πλημμύρες της πρωτοχρονιάς του 2015 στο Δήμο Πλατανιά, ο οποίος στο σύνολό του οριοθετείται ως πλημμυρόπληκτος με υπουργική απόφαση. Αρμόδια υπηρεσία για το έργο της αποκατάστασης των ζημιών των κτιρίων ορίζεται η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών. Προχωρά η διαδικασία για την αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια που επλήγησαν από πλημμύρες της πρωτοχρονιάς του 2015 στο Δήμο Πλατανιά, ο οποίος στο σύνολό του οριοθετείται ως πλημμυρόπληκτος με υπουργική απόφαση. Όπως είδατε, αναρτήθηκε το ΦΕΚ, το οποίο λέει ποιες περιοχές της Κρήτης ήταν πλημμυρόπληκτες από καιρικά φαινόμενα. Ο Δήμος Πλατανιά, όχι ευτυχώς, δυστυχώς θα έλεγα, είχε πληγεί 31 Δεκεμβρίου του 2014 και 1 Ιανουαρίου του 2015 με τέτοιο πλήθος καταστροφών, το οποίο τον έκανε να είναι πλημμυρόπληκτος στο σύνολό του, σε όλο το εύρος του Δήμου. Αυτό έχει συμβεί τότε, όπως ξέρετε, είχαμε κλιμάκια της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Πλατανιά, τα οποία κάνανε αυτοψίες σε όλα τα σημεία του Δήμου. Συγχρόνως είχαν έρθει μετά κλιμάκια από το Υπουργείο, κάνανε κοινές πραγματογνωμοσύνες και οδηγηθήκαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Σε ανακοίνωση, το Δήμος Πλατανιά ζητά από τους δημότες του που επλήγησαν από τις πλημμύρες του 2014 και του 2015, προκειμένου να τους χορηγηθεί στεγαστική συνδρομή για την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί, να υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών αίτηση για τη διενέργεια. Σύμφωνα λοιπόν με την κοινή υπουργική απόφαση, στο επόμενο τρίμηνο και στον επόμενο ένα χρόνο, αυτοί οι οποίοι έχουν πληγεί τα κτίρια τους και έχουν πάθει ζημιές, μπορούν να υποβάλουν αίτηση με κάποια συγκεκριμένα δικαιολογητικά εντός του τριμήνου και εντός του έτους να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία, προκειμένου να τύχουν τη λεγόμενη στεγαστική συνδρομή, η οποία θα έλεγα αρκετά ενδιαφέρουσα σε ό,τι αφορά το ποσοστό της χρηματοδότησης από το κράτος, η οποία αγγίζει στο 60%, και το δε υπόλοιπο 40% ότι είναι μια άτοκη χρηματοδότηση από τα πιστωτικά ιδρύματα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αλλά και για το ποιοι ιδιοκτήτες δικαιούνται στεγαστική συνδρομή για επισκευή ή ανακατασκευή του κτηρίου τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην κοινή υπουργική απόφαση καθώς και στον ιστότοπο της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πλατανιά. Όποιοι είχαν τέτοια προβλήματα που αφορούσαν τα κτίρια τους, τις εγκαταστάσεις τους, μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα όπου έχουμε αναρτήσει όλα τα δικαιολογητικά, ακόμα και το ίδιο το ΦΕΚ, να συνδεθούν φυσικά με τους μηχανικούς τους πριν κάνουν οτιδήποτε, δηλαδή για να μην χάνουν χρόνο σε άσκοπα τηλέφωνα ή άσκοπες επικοινωνίες, και μελετώντας το ΦΕΚ, στη συνέχεια να προβούν σε ανάλογες ενέργειες.
Λιγότερο από 2-24 ώρα χρειάστηκε το Τμήμα Εγκλημάτων, Καταζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής για να εξιχνιάσει τη δολοφονία και ληστεία σε βάρος του 83χρονου κριτικού αγιογράφου Θεόδωρου Σφινιαδάκη. Ο άτυχος ηλικιωμένος είχε βρεθεί νεκρός το μεσημέρι της Τρίτης στα Πατήσια σε ισόγειο διαμέρισμα επί της οδού Φωσκόλου 12. Σύμφωνα με την ιατροδιοκτική εξέταση, ο θάνατος του οφείλεται σε πνιγμό από απόφραξη των αναπνευστικών οδών. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας που έσπευσαν μετά από κλίση στο σημείο εντόπισαν σε κοντινή απόσταση δύο Γεωργιανούς ηλικίας 39 και 47 ετών και τους προσήγαγαν αρχικά στο τοπικό τμήμα ασφαλείας και στη συνέχεια στο τμήμα εγκλημάτων κατά ζωής και προσωπικής ελευθερίας. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, διαπιστώθηκε ότι αυτοί είναι οι δράστες της ανθρωποκτονίας του 83χρονου. Ο 39χρονος ομολόγησε την πράξη του και την περιέγραψε με λεπτομέρειες, ισχυριζόμενος ότι μπήκαν στο σπίτι του θύματος για να κλέψουν. Όπως είπε, όταν ο γέροντας αντέδρασε και έβαλε τις φωνές, αυτός του επιτέθηκε, τον χτύπησε με τα χέρια και αφού τον έδεσε τον φίμωσε, με αποτέλεσμα τον θάνατό του. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε στα απαραίτητα διαφημιστικά μας μηνύματα και θα επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου. Ένα ξεχωριστό πρωινό πέρασαν οι τρόφιμοι του Δημοτικού Γυροκομείου Χανίων με ένα ξεχωριστό πάρτι μασκέ που διοργανώθηκε. Στην αποκριάτικη γιορταστική εκδήλωση θα συμμετείχε μια καρναβαλική ομάδα από τη Σούδα καθώς και μαθητές του 10ου Δημοτικού Σχολείου. Το έθιμο της Τσικνοπέμπτης στήρισαν στο Δημοτικό Γυροκομείο, το οποίο πλημμύρισε από μουσικές, γέλια και χαρούμενες φωνές. Μικροί μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Χαλέπας, μέλη χορευτικού συγκροτήματος και τρόφιμοι, έγιναν μια μεγάλη παρέα διασκεδάζοντας και ξεφεύγοντας για λίγο από τις έννοιες της καθημερινότητας. Μια μέρα, μια σημαντική μέρα για όλο τον Ελληνισμό, για όλη την Ορθοδοξία. Η Τσικνοπέμπτη είναι συνδυασμένη σαν μια μεγάλη μέρα και θεωρήσαμε υποχρέωσή μας, εμείς μαζί με το προσωπικό, να προσφέρουμε αυτές τις ευχάριστες ώρες για τους φιλοξενούμενους στο Δημοτικό Γυροκομείο Χανίων. Όπως έχω πει πολλές φορές, ότι από την πρώτη μέρα που ήρθα, ήθελα να καταβάλω κάθε προσπάθεια οι τρόφιμοι να περνάνε καλά και να κάνω ένα άνοιγμα στην τοπική κοινωνία. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω το μουσικοχορευτικό συγκρότημα των Ρόδαμων που ήρθε από τη Σούδα, ως επίσης και τον κύριο Φωκά, ο οποίος με έφερε τη μία ομάδα θεατρική από τη Σούδα, ως και το Δημοτικό Σχολείο Χαλέπας, το οποίο για μια ακόμη φορά είναι δίπλα μας σε αυτές τις ευχάριστες εκδηλώσεις. Εγώ θέλω να ευχηθώ σε όλες και σε όλους και πιο πολύ στους τρόφιμους μας, στους συγγενείς του και σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά, καλές απόκριες και καλή Σαρακοστή. Η Τσικνοπέμπτη είναι η γιορτή της Ορθόδοξης Παράδοσης, στην οποία καταναλώνονται μεγάλες ποσότητες κρέατος. Λαμβάνει μέρος την Πέμπτη λόγω του ότι οι μέρες Τετάρτη και Παρασκευή θεωρούνται νηστίσιμες. Αυτό που αισθάνονται σήμερα και όταν γίνονται κάτι τέτοιες εκδηλώσεις, αυτή είναι μια μεγάλη χαρά. Ξαναβρίσκονται πάλι στα σπίτια τους, θυμάται τα πανηγύρια στα χωριά, θυμούνται τα παιδικά τους χρόνια, θυμάται όταν ιδίως οι κυρίες που είναι εδώ πέρα, όταν έβαζαν να τσικνήσει το τσικάλι στην παρασιά. Παρασιά λέμε αυτό που ήταν κάποτε στα χωριά, όταν δεν ήταν ούτε το πετρογκάζ, ούτε οι ηλεκτρικές κουζίνες που είναι σήμερα. Αυτή είναι μια μεγάλη χαρά και επαναλαμβάνω, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους φορείς που όταν τους καλέσω ανταποκρίνονται στο κάλεσμά μας για να περάσουν, επαναλαμβάνω, οι τρόφιμοι ευχάριστες στιγμές. Εν τω μεταξύ, κάλεσμα στην πολιτεία ώστε να στηρίξει τη δομή απίφθινε ο πρόεδρος του Δημοτικού Γυροκομείου, Γιώργος Κουκλάκης. Οι τρόφιμοι στο Δημοτικό Γυροκομείο είναι 110 άτομα. Αυτή τη στιγμή είμαστε πλήρως καλυμμένοι. Δυστυχώς, όπως έχω τονίσει πολλές φορές, δεν υπάρχει το απαιτούμενο προσωπικό. Και σήμερα, ακόμα μία μέρα χαράς, κάνω μία έγκληση στην πολιτεία, κάνω μία έγκληση στην κυβέρνηση να ανασταλεί επιτέλους αυτός ο περιορισμός των προσλήψεων και στο Δημοτικό Γυροκομείο να έρθει προσωπικό, γιατί το έχουν ανάγκη οι τρόφιμοι. Το προσωπικό σήμερα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, αλλά και αυτοί οι άνθρωποι είναι, έχουν τα προβλήματά τους, δεν μπορούν να τα απεξέλθουν τις ανάγκες που έχει το Δημοτικό Γυροκομείο. Αυτές ήταν, κυρίες και κύριοι, σημαντικότερες ειδήσεις από την τηλεόραση Κίδων. Μπορείτε να τις παρακολουθείτε κάθε στιγμή στο www.kidon.gr. Ευχαριστούμε πολύ που μείνατε κοντά μας. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.